Νομίζω ναι. Ωραία. Ένα πιο διαδραστικό σεμινάριο, πιο διαδραστικό μάθημα, θα έχουμε διάφορες ακτινογραφίες. Η πρωτοτυπία στη συγκεκριμένη ομιλία θα είναι ότι αρχικά οι ακτινογραφίες δεν είναι ούτε μακρά οστά, αλλά είναι ένα κομμάτι, μάλλον λίγο παραμελημένο. Θα δούμε κρανία. Έτσι λοιπόν ενδεικτικά, αν ρωτούσα κάποιους από εσάς, βλέποντας αυτές τις 6 διαφάνειες που πέφτουν ταυτόχρονα, να το σκεφτούν και... θα ήταν μάλλον δύσκολο να μου απαντήσετε και τις 6. Έτσι, ίσως μία, δύο από αυτές θα μπορούσατε να μας τις πείτε. Έτσι λοιπόν σκέφτηκα ότι θα τις βάλουμε μία-μία. Και θα προσπαθήσω, θα περιμένω να μου πείτε και εσείς την άποψή σας. Σε ο τίτλος μαζί. Εκεί. Μένουμε εκεί, δεν πειράζει. Λοιπόν, τέλος πάντων. Αυτή η εικόνα θα έπρεπε να πέφτει χωρίς το πυγμαμάτευση από κάτω. Λοιπόν, πώς θα κρίναμε αυτή την ακτινογραφία, πώς θα μπορούσαμε να την γνωματεύσουμε, να το πούμε απλώς. Θα ήθελε κάποιος να συμμετέχει. Υπάρχει κάποιο χαρακτηριστικό που θα μας οδηγούσε? Εγώ, αν πω την άποψή, βλέπω κάτι οστιολιτικές αλλαγές εκεί, και στα δύο κρανία. Πολύ ωραία. Βλέπουμε λοιπόν κάτι διαβγάσεις δηλαδή. Διαβγάσεις οστεολιτικές. Αν είναι οστεολιτικές διαβγάσεις. Βλέπεις κάτι άλλο το οποίο θα μπορούσε να σου κάνει εντύπωση? Δεν ξέρω αν η διπλόη εκεί βλέπω κάτι, αλλά... Εδώ φαίνεται μία, όπως το δείχνουμε, το... Αφαιρθέντε ότι... Εκδοκιμώδης κύλανση. Έχουν αυτό το χαρακτηριστικό οι διαβγάσεις. Προβάλλουν μέσα στο πλοίο και κάνουν σαν κύλανση. Μάλιστα. Ομαλή. Αυτό είναι επίσης ένα χαρακτηριστικό της ακτινογραφίας προφίλ κυρίως του πολλαπλού μυελώματος. Και για να ρωτήσω λιγάκι, θα πέφτουν οι τίτλοι σε όλα μαζί, μήπως μπορούμε να το ξαναδούμε λιγάκι? You are now unmuted. Δεν πειράζει, εντάξει, δεν πειράζει. Εντάξει, πήγαινε στην πρώτη καλύτερα. Να συγκεντρώσουμε λοιπόν λίγο τα ευρήματα τα οποία εμφανίζονται στο πολλαπλού μυέλωμα στην απλή ακτινογραφία. Έχουμε χαρακτηριστικά μία εικόνα οστοπενίας, η οποία θα μπορούσε να αποδοθεί και στην οστεοπόρωση. Έχουμε αυτές τις πολλαπλές, πολύ σπάνια μονίδες λυτικές αιστείες. Έχουμε τη χαρακτηριστική εικόνα, η οποία είναι σαν να είναι τρυπητό, δίκτυο τρυπανισμού λέγεται, και βέβαια υπάρχει και αυτή η ενδοπλειώδης κύλανση, όπως σας έδειξα πριν. Σαφέστατα, αν θα πρέπει να το διαφοροδιαγνώσουμε, θα είναι μια διαφορετική διάγνωση από μεταστατικές αιστείες. Οι οποίοι δεν κάνουν κύλανση, αλλά κάνουν οστική καταστροφή. Δεν είναι ομαλή, δηλαδή, η παρυφή. Θα γυρίσω λοιπόν προς τα πίσω και θα σας δείξω αυτή εδώ την ακτινογραφία, το νούμερο 4. Για να μην φαίνεται η γνωμάτευση κατευθείαν. Μεγαλώστε την εικόνα σας και να δούμε... Αυτή η νούμερο 4, αν μπορεί κάποιος να με βοηθήσει και να μου πει πώς θα το γνωμάτευε αυτή την εικόνα. Κανείς. Λοιπόν, να περιμένω λίγο. Έχει ακόμα. Κάποιο χαρακτηριστικό. Θα μπορούσαμε να πούμε πολύ απλά ότι είναι μια διάχυτη εικόνα σκλήρυνσης αυτού του κρανίου. Δεν ακούω όμως. Μόνο τον φωνή μου ακούω. Εγώ σας ακούω, κύριε καθηγητά. Τώρα σας ακούμε.
Σας άκουσα, αλλά ξαφνικά ξανακλείσατε το μικρόφωνο σας. Λοιπόν. Έχει ολλανδικό όνομα, λέει ο κύριος Γαλανόπουλος. Ο κύριος Γαλανόπουλος έχει γαλλικό όνομα, αλλά έχει ολλανδικό όνομα. Το συγκεκριμένο δεν έχει γαλλικό ολλανδικό όνομα. Είναι μια διάχυτη σκλήνση όλης της κεφαλής και μάλιστα με πάχυνση της διπλώης, πάχυνση έσω έξω κάψας, και βλέπουμε ότι συμμετέχουν και τα οστά του σπλαχνικού κρανίου και ειδικά η κάτω γνάθος. Και μάλλον και τα οστά του αφιένα. Είναι όλα σκληρά. Να βοηθήσουμε. Δεν υπάρχει οστό, δηλαδή, που να μην απεικονίζεται και να μην είναι σκληρό. Τι είναι οστό, Πέτρος είναι? Πολύ ωραία, Γιώργο. Πάρα πολύ ωραία. Η εικόνα, λοιπόν, είναι αυτή εδώ. Είναι η εικόνα οστεοπετρώσεως. Και μάλιστα, κοιτάξτε πώς φαίνεται η σκλήνση της διπλώης. Χάνεται, ασαφοποιείται η διαβγαστική γραμμή της διπλώης. Έχει πάχυνση έσω-έξω κάψας. Προσέχετε πώς προσβάλλεται φύση. Σκληρώνονται τα πάντα. Δεν φαίνονται ραφές, δεν φαίνονται αρθρώσεις. Το χαρακτηριστικό είναι ότι αφορά όλα τα οστά και δεν υπάρχουν ανατομικές δομές που να διακρίνονται. Επίσης, υπάρχει σε άλλα μέρη του σώματος κλίνες των επιφύσεων, ο πίσω στοιχείο της πολιτικής στυλής, και υπάρχει φυσικά του φλοιού των μακρών οστών. Κοιτάξτε λοιπόν και σε αυτή εδώ πέρα την αυγενική μοίρα. Οι ακαμπόδεις αποφύσεις είναι σκληρές. Πολύ ωραία. Η επόμενη εικόνα δυστυχώς δεν έχει ενταχθεί στις πρώτες έξι και θα ανακαθώ να την βάλω από εδώ και να δείτε και την απάντηση. Είναι αυτό που ο κύριος Γαλανόπουλος είπε, έχει ένα ολλανδικό όνομα. Είναι το σύνδρομο της γενικευμένης φλοιόδους υπερόστοσης, η οποία πώς θα το περιέγραφε κάποιος αν έβλεπε αυτή εδώ την ακτινογραφία κρανίου προφίλ. Χριστό, ναι. Το ξαδερφάκι αυτής της πάθησης λέγεται σκληροστέωση. Που είναι η ίδια, θέλω να πω ότι είναι δύο παθήσεις. Είναι σκληροστέωση και η βαμπούχεν πάθηση. Η οποία βέβαια είναι δύο, γιατί είναι δύο μεταλλάξεις στον ίδιο υποδοχέα. Το ένα είναι στον LRP5 και το άλλο είναι αυτό. Βέβαια ο Σοκράτης Παπούλος έχει μεγάλη συμμετοχή στην περιγραφή αυτή, γιατί είναι από την Ολλανδία ξεκίνησαν οι μελέτες για τη Van Buchen πάθηση και τελικά καταλήξαμε στη σκληροστήνη, γιατί το αίτιο είναι η έλλειψη σκληροστήνης και έχουμε και φάρμακο τώρα, αλλά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η ιστορία αυτή, μας την έχουμε διηθεί. Αλλά όμως δεν ξέρω αν η σκληροστέωση από τη Van Buchen έχει κάποια διαφορά στο φαινότυπο. Όχι ιδιαίτερα, απλά από την οστεοπέτρωση, αν θέλει να πει κανείς την ουσία εδώ, αν παρατηρήσετε, σκληρύνεται μόνο η διπλώη. Δηλαδή, το περιφερικό τμήμα του κρανίου, το υπόλοιπο, διακρίνουμε δομές, διακρίνουμε ραφές. Παρακάτω φαίνονται, ας πούμε, οι μετωπιαίοι κόλποι. Δεν είναι σκληρό, δηλαδή, καθολικά όλο το κρανίο. Και η γνάθος εδώ, η κροταπογνατική άρθρωση, διακρίνεται. Εγώ το μόνο που θέλω να προσθέσω είναι ότι σε σύγκριση με την οστεοπέτρωση, αυτά εδώ τα οστά είναι πάρα πολύ καλά, είναι πάρα πολύ ανθεκτικά, ενώ όπως γνωρίζουμε τις οστεοπέτρωσεις είναι φρατζάλιο οστά. Ακριβώς. Εδώ, επειδή τους έχουν παρακολουθήσει πάρα πολλά χρόνια αυτούς, γιατί είναι από ένα νησί της Ολλανδίας που ζούσαν αυτοί, και επειδή ήταν η μετάλλαξη είναι κατά τον επικρατούντα αυτοσωματικό χαρακτήρα και τους παρακολουθούσαν όλους αυτούς και ξέρουν τη φυσική ιστορία, και εκτός από τις επιλογές που μπορεί να έχουν λόγω της κλήρυνσης από διάφορα παγωγά νεύρα και τέτοια, που αυτό για να δεν σπάνε τα κόκαλά τους με τίποτα και να πέσει και πάνω τους μια μπουλντόζα, από ό,τι έλεγε ο Σοκράτης. Ωραία. Ναι, συνήθως έχουν διαταραχές από το ακουστικό νεύρο ή από λόγω της κλήρυνσης που σημαίνει τη βάση του κρανίου. Και μετά υπάρχουν και άλλα χαρακτηριστικά. Μετράμε το μήκος του κεφαλιού για να δούμε αν είναι η τριάτα, ας πούμε, οστεοπάθεια. Ή... Θα πρέπει να αναφέρουμε εδώ πέρα όλη τη διαφορετική διάγνωση, γιατί εκτός από την οστεοπέτρωση πρέπει να περιλαμβάνει την τύχνο της όστωση, την οστεοπάθεια τριάτα, την προοδευτική διαφυσιακή δυσπλασία και την μελλοντόστοση. Όλα αυτά θα μπορούσαν να μπουν στη διαφορική διάγνωση.
Λοιπόν, θα ξαναγυρίσω πάλι στο πρώτο για να σας δείξω μια διαφάνεια που θα είναι η επόμενη. Ναι. Αυτό το νούμερο 3. Η διαφάνεια νούμερο 3 θα σας θύμιζε κάτι. Αυτό το κρανίο εδώ, το οποίο έχει κάποια χαρακτηριστικά, εκτός από τα σφραγίσματα των δόντιων φυσικά, έχει κάποια χαρακτηριστικά. Κοίτα, εγώ βλέπω κάποιες περιοχές. Ο μοναδικός ο οποίος μιλάει, έτσι. Βλέπω κάτι περιοχές που είναι υπόπυκνες, ξέρω εγώ πώς να τις πω. Λοιπόν, σαν, έχουν φορτιά, αλλά δεν μπορώ να πω τίποτα. Α, καλά, εντάξει. Εδώ όμως βέβαια θα πρέπει να... Το πιο πρώιμο και το πιο προχωρημένο. Είναι σε, πρώιμη, σε πιο πρώιμη φάση, γιατί μην λυπνάμε ότι η φάση έχει τρεις φάσεις. Έτσι, εδώ βλέπουμε διαυγάσεις, οι οποίες βρίσκονται ηνιακά και μετωπιαία. Αυτή που διέδειξες, όχι, αυτή που διέδειξες, η φάση αρχή. Δεν σε άκουσα καλά, Γιώργο μου. Λοιπόν, η συγκεκριμένη λοιπόν ακτινογραφία της νόσου φάζεται, η οποία έχει τις διαυγάσεις με το πιέα και ηνιακά και έχει όλη αυτή την εικόνα της μικροσκληρυδικές περιοχές. Έτσι, κοιτάξτε ότι υπάρχει ενδοφυλλώδης. Κοιτάξτε ότι υπάρχει και εδώ μια ενδοφυλλώδης παρουσία. Κοιτάξτε πώς αρχίζει και σκληρύνει. Αλλά με μια δοκίδωση μέσα, αν τη δείτε, είναι λίγο... Τραχιά η δοκίδωση, είναι ανώμαλη μέσα στα, ανάμεσα στα δύο πέταλα της, στην έσω και στην έξω κάψα. Κοιτάξτε πώς φαίνεται. Και βέβαια, όσο η παζέ προχωρά και γίνεται, μπαίνει στην πιο σκληρυντική της φάση, πλέον βλέπουμε τέτοιου είδους κρανία, όπου πλέον εσαχοποιούνται εντελώς τα όρια της διπλώς, παχύνει και έσω έξω κάψα. Έτσι, και βέβαια αυτή η εικόνα των τουλιπίων που είχαμε, τα είχαμε σε, αρχικά στάδια, εδώ χάνεται. Επομένως, ανάλογα με τις φάσεις, έτσι έχουμε αυτές τις διαβραστικές περιοχές που είδαμε μπροστά με τοπία και ηνιακά, ενώ στους τυριδικές αιστείες, νησίδες, σαν τα τουλίπια άνθρακο, βάμακος εμφανίζονται σταδιακά στη δεύτερη φάση και βέβαια στην τρίτη φάση, στο τρίτο στάδιο, έχουμε αυτή τη διάκτηση ως οστήρης με την πάξη έσω-έξω κάψας, την πάξη της διπλώης. Και βέβαια έχουμε εικόνα πλατιβασίας από τον ακολιασμό της ευγενικής μιας σπονδυλικής στήλης του μυακόστου και διαπλάτηση των κρανιακών οστών. Λοιπόν, να πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, είναι αυτή η ακτινογραφία. Είναι επίσης ακτινογραφία κρανίου προφίλ. Δυστυχώς, δεν μπορούμε να κάνουμε ερώτηση, βλέπετε την απάντηση ποια είναι μέσα, αν όμως χρειαζόταν να την περιγράψετε. Τι παθολογικό θα τι βλέπατε. Τι θα βλέπατε ακριβώς παθολογικό σε αυτό το κρανίο σε σχέση με τα προηγούμενα που είδαμε ή τι διαφορά έχει σε σχέση με τα προηγούμενα. Εγώ θα σας έδειχνα αυτό εδώ. Στη δικιά μου εικόνα δεν φαίνεται τίποτα. Αυτό που δείχνεις εκεί, αυτό είναι ένα μαύρο πράγμα. Είναι καμένη ακτινογραφία, γιατί αυτές είναι και αληθινές. Εδώ όμως, είναι πιο λεπτή η κάψα του κρανίου. Έχουμε λοιπόν μία λέπτυνση στο θόλο του κρανίου. Της κρανιακής κάψας και επίσης βλέπουμε μέσα μία κοκκιώδη απεικόνηση. Το βλέπετε? Βλέπετε μια κοκκιώδη απεικόνηση, σαν να υπάρχει διαβραστική. Αυτά τα μαύρα, τα ψηλά που είναι παντού. Μια κοκκιώδη απεικόνηση και του κρανίου και φαίνεται και στην ακριβώς. Αυτή η εικόνα είναι χαρακτηριστική του συνδρόμου Cushing. Και μάλιστα, η κοκκιώδη απεικόνηση του κρανίου εμφανίζεται και σε κάποια άλλη πάθηση. Μήπως θυμάται κάποιος από τους ενδοκρινολόγους πιθανόν. Ο υπερπαραθωρισμός, μήπως. Σωστά.
Ακριβώς την ίδια λοιπόν κοκκιομεατώδη απεικόνηση, και εδώ είναι διαφορετική διάγνωση, εμφανίζεται και στο πρωτοπαθή υπερπάρο, που έχουμε πραγματικά αυτή την κοκκιομεατώδη απεικόνηση δίκυνα λατοπίπερου, όπως λένε οι φάντες. Η διαφορά όμως ανάμεσα στο Cushing και στον υπερπαραθυροειδισμό, γιατί έχουμε την κοκκιώδη απεικόνηση. Βάλει την επόμενη τώρα. Ωραία, αν τη βάλουμε την επόμενη να τη δείξουμε. Εδώ είναι ο πρωτοπαθής υπερπαραθυροειδισμός. Βλέπουμε δύο κτηνογραφίες προφίλ κρανίου. Βλέπετε αυτή την κοκκιωματώδη απεικόνηση. Δίκυνα λατοπίπερου. Ναι. Η διαφορά εδώ είναι, αν προσέξει κανείς, ότι δεν είναι λεπτή. Απλά δεν βλέπουμε τα δύο φύλλα της διπλόης. Αν πάμε πίσω, στην προηγούμενη. Εδώ βλέπετε την έσω κάψα, την έσω γραμμή και την έξω, εντάξει, παρότι είναι λεπτή. Εδώ όμως δεν φαίνεται. Έχει διαταραχθεί. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό στην κοκκιώδη απεικόνηση του υπερπαραθυροειδισμού, τη διαφορά του από το κούσιν. Και βλέπουμε εδώ βέβαια θα πρέπει να έχουμε μια διαφορετική διάγνωση από την οστεοπόρος, γιατί όμως ο οστεοπόρος κάνει απλώς διαπλαστικές χειρουργικές χωρίς την ασαφοποίηση. Και σπάνια πιάνει και το κράνιο. Κάψα ή τις διαταραχές της διπλόης. Λοιπόν, για να δούμε και το επόμενο. Είναι αυτή η ακτινογραφία, την οποία εφόσον έχουμε δυστυχώς τη γνωμάτευση, είναι ένας δευτεροπαθής υπερπαραθυροειδισμός, πώς θα μπορούσαμε να την περιγράψουμε? Τι σας κάνει εντύπωση? Ναι, υπάρχει όντως μια διάβγαση με τοπιαία. Εδώ και αλλά ενιακά. Υπάρχει ένα άλλο χαρακτηριστικό που θα πρέπει να μας οδηγεί στη αυτή η σκλήρινση στις σειραφές. Είναι αυτό που σας δείχνω αυτή τη στιγμή. Υπάρχει σκλήρινση στις σειραφές και είναι εικόνα που το κάνει ο δευτεροπαθής υπερπαραθυροειδισμός. Και μάλιστα πώς έτσι χρόνια είναι αυτή η ανεπάρκεια. Και αυτές οι σκλήρινσεις των ραφών είναι συνήθως στεφανιαία ή βρεγματοκορταφικά. Ωραία. Για να προχωρήσουμε στο επόμενο. Είναι δύο εθνογραφίες μακρών οστών, μα στην πραγματικότητα είναι μαλακών ιστών σε σχέση με την νομική ζώνη. Και λοιπόν, αυτές τις δύο, παρότι από πάνω έχουμε την ονομάτευση. Θα μπορούσε να περιγράψει κανείς τι βλέπουμε? Βλέπετε ότι αυτές οι εκοτανώσεις είναι οζόμορφες, έτσι, κατά άλλους... Ναι. Καλησπέρα. Χρήστο. Πέστε μου. Πράγματι, γιατί εγώ δεν έχω μιλήσει λιγάκι, πράγματι, εσύ βέβαια πάνω γράφεις σκληρόδερμα, έχεις ήδη βάλει μια αριθμό, αλλά στην ουσία αυτή η μάζα, την οποία εγώ... βλέπω κάτω από τη μοιραία κεφαλή στο αριστερό. Μοιάζει σαν να είναι μία σύνδεξη από πολλά μικρά στρογγυλά πράγματα, τα οποία κάνουν ένα είδος σαν μορφή όζου. Δηλαδή, επειδή και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω με ποιο λόγο θα συνδέεται αυτό με τη κυλιοδέρμα, θα το έλεγα σαν ημινική χονδρομάτωση, δηλαδή σαν μία έκτοπη παραγωγή οσταρίων και κατά κάποια λογική τώρα βέβαια εάν ξέρει κανείς το νόσημα, διότι εσείς αναφέρετε εδώ πέρα μερικά πράγματα, δύο χαρακτηριστικά νοσήματα, εσείς περιγράφετε σαν σκληρόδερμα, αλλά αυτό τι υφής είναι, μπορεί να μου το περιγράψει λιγάκι? Ασβέστιο είναι, κύριε καθηγητά, απλά είναι σκληρό. Την οστεοχονδρομάτωση είναι... Δηλαδή, ναι, είναι... όχι, την οστεοχονδρομάτωση είναι μικρή η μεγέθυνση και δεν βλέπουμε λεπτομέρειες. Θα μεγαλώσουμε, λοιπόν. Αλλά μου φαίνεται όμως ότι αυτό είναι κατά κάποιο τρόπο πολύ μικρά και κολλημένα μεταξύ τους, ένα σακούλι μεγάλο δηλαδή. Ενώ στην οστεοχονδρομάτωση είναι σωμάτια πιο μαλακά. Γιατί τώρα μεταξύ μας, αν δεν έχεις την κλινική εικόνα και να οδηγήσει μετά στην ακτινολογική, ασφαλώς καταλαβαίνω διευκολύνηση. Αλλά μόνο ακτινολογικά να πεις σκληρόδερμα, δεν το καταλαβαίνω κι εγώ πώς το βρήκατε. Γι' αυτό ήθελα να ρωτήσω. Έχει το χαρακτηριστικό ότι είναι οζόμορφες και σκληρές οι αλλοιώσεις του σκληροδέρματος. Καλά, δεν βλέπει κανείς αυτή την εικόνα. Αυτά τα έκανε μόνο βλάχος όταν δίναμε εξετάσεις. Μας έβαζε ακτινογραφή σου, μας έλεγε πες τι μπορεί να είναι.
Η δεύτερη όμως είναι παθογνωμονική. Αληξία, αν έλεγα ότι είναι έκτοπη ασβεστοποίηση... Δεν έχει τέτοια χαρακτηριστικά. Η έκτοπη ασβεστοποίηση έχει... μεγένθηνε λίγο την εικόνα Χρήστο. Έχει ασβεστώσεις, αλλά... Δεν έχει την εικόνα έκτοπης, το οποίο σε καμία περίπτωση όχι. Απλώς προσπαθεί κανείς να καταλάβει, δηλαδή, ή είναι μία μορφή ινώματος, ας πούμε, το οποίο έχει ασβεστοποιηθεί, όπως λέω... Είναι ανώριμος ιστός. Με κάτι τέτοιο, ναι, συνδετικό ιστός που έχει ασβεστοποιηθεί, αλλά μπορεί, επαναλαμβάνω, να είναι και μία συνάθρεση. Εννοείται. Των ημενικών παραγωγών. Αλλά εσείς όμως ξέρετε ότι η ασθενής αυτή έπασχε από ένα χαρακτηριστικό έκδηλο νόσημα που λέγεται σκληρόδερμα. Συνήθως όταν είναι τόσο σκληρές οι αποτανώσεις μας οδηγούν στην σκέψη τέτοιων νοσημάτων. Εγώ θα ήθελα να σταθώ στη δεύτερη, στη χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Ναι, στη δεύτερη είναι απλούστερο το θέμα, διότι εδώ περιμένουμε να έχουμε έκτοπες ασβεστώσεις. Έχει ένα χαρακτηριστικό όμως. Ακριβώς σε αυτό σημείο, κάτω από τον νόμο δηλαδή. Εδώ είναι αρθρικός σημαίνας εδώ σε αυτή την περιοχή, όπως θυμάστε, είναι το σημείο της άρθρωσης. Και έχει αρχίσει και κάνει ασβεστώσεις. Αυτό το ίδρυμα που κάνει είναι χαρακτηριστικό. Αυτή η γραμμή του ζήματος το κάνει νεφρική ανεπάρκεια. Υδροϊδρικού περιεχομένου μέσα. Είναι ένα τριτοπαθής, ας πούμε. Όλη αυτή είναι πολύ χαρακτηριστική στην χώρα νεφρική ανεπάρκεια. Λοιπόν, αλεξία σου πέσανε. Λοιπόν, προχωράμε στην επόμενη. Πολύ ωραία. Αυτή ήταν εδώ μια κυρία, η οποία... Ευτυχώς αυτή δεν έχει τίτλο. Ευτυχώς έτσι συγκεκριμένες δεν έχουν. Είναι μια κυρία η οποία ήρθε με αυτές τις ακτινογραφίες και νομίζω να ότι είναι... Να τις μεγενθύνουμε όμως λίγο, γιατί... Πώς θα τις μεγενθύνουμε, δεν μεγενθύνουν τις ακτινογραφίες. Να φαίνεται πιο ολόκληρο. Λοιπόν, ήρθε με αυτές τις ακτινογραφίες και... Ναι. You are now muted. Έχει κανείς καμία ιδέα τι θα μπορούσαν να είχαν αυτές οι ακτινογραφίες με αυτές τις σκιάσεις που βρίσκονται στο νοστικό μυελό? Να σας δείξω... Μήπως έχετε λέει άκρα. Όχι, εκείνα σας δείξω προηγούμενο. Θέλετε να σας δείξω και την επόμενη ακτινογραφία, η οποία είναι κάποια άλλα μακρά οστά, αλλά δεν έχουν και την χρωμάτευση πλέον μαζί. Μάλιστα, ο κ. Μπατζιάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι ακριβώς αυτό. Ναι. Επομένως, παθογνωμικές εικόνες, μία είναι η απάντηση όταν τα βλέπουμε ακτινολογικά, είναι αυτές οι γεωγραφικές κατανομής επασβεστώσεις στη μυελική κοιλότητα των μακρών οστών. Δεν είναι τίποτα άλλο από οστικό έμφρακτο. Μοιάζει δηλαδή μελαιρεόστοση τώρα. Ναι, αλλά είναι σε πάρα πολλά όστα. Δεν είναι απλά μελαιρεόστοση. Είναι σαν και σκεριού, σαν να έχουμε ρίξει κερί πάνω στο σκοτεινό. Είναι γεωγραφικές. Ναι. Αυτό τώρα εσείς το λέτε έμφρακτο κάπου. Έμφρακτο, και αν παρατηρήσετε, έχει και τα αγγεία. Τα αγγεία είναι από τιτανωμένα. Το οποίο μας βοηθάει ότι πρόκειται για κάποια αγγειακή ισχυμία. Και στα μυριαία εδώ είναι όλα αφηρωματικά. Επομένως και εδώ είναι αγγεία πάλι. Έτσι, στην δηλαδή δεν μπορεί να είναι γενετικό νόσημα αυτό. Όχι, όχι, είναι χαρακτηριστικό διοικό νοστικού εμφράκτου. Είναι δευτεροπαθές. Αυτή η μεγάλη, η προηγούμενη, για δείξτε την προηγούμενη έτσι καλοσύνη, την προηγούμενη πάλι. Εδώ το άνω κομμάτι της διάφυσης του βραχιονίου έχει μια expansion, έχει μια διάταση. Δεν μιλάω τώρα για το εσωτερικό αυτό ενδομυελικό σκλήρινση αυτή που λέτε εσείς. Μιλάω το πάνω. Σαν να κάνει μία ενδοχική κύστη μεγάλη, κάπως έτσι μοιάζει, δεν μπορώ να καταλάβω. Πώς το περιγράφετε εσείς? Δηλαδή το μισό κομμάτι, αν αφαιρέσουμε το κάτω κομμάτι που είναι χαρακτηριστικό που λέτε σαν έμφρακτο σκληρό, το πάνω κομμάτι είναι φυσιολογικό δηλαδή.
εννοείται για αυτές εδώ και μάλλον είναι περιοστικές παχύνσεις. Δυσέ και πάνω, είναι και εδώ καθημικά. Πιθανόν υπάρχουν ναι, ναι. Και είναι οστικές παχύνσεις. Να, τις περιοστικές κλωτσίες. Δεν ξέρουμε τι υπόστρωμα νόσου υπήρχε. Ναι, ναι, ναι. Γιατί μοιάζει και... να είναι παθολογικό και το πάνω κομμάτι του αρχιονίου. Ναι. Ωραία, πολύ ωραία. Είναι όχι, είναι, είναι έμφρακτα αυτά. Είναι έμφρακτα. Είναι μια κυρία που είχε έρθει στο... Έμφρακτα δηλαδή μπορεί να είναι μια μικροδρεπανοκυταρική ή κάτι. Μικροδρεπανοκυταρική, απολύψεις κορτιζόνη πολλές φορές τα... Ναι. Αυτά ανακαλύφθηκαν μετά την επέμβαση η οποία έκανε στο δεξιό ισχύο και έγιναν και υπόλοιψη της ακτινογραφίας. Αυτό είναι και εδώ βέβαια έχω γράψει κάποια πράγματα περισσότερο ότι πώς στα αναστρέσιμα στάδια βλέπουμε λιποφάγανο στην έκρωση όσο αυτή εξελίσσεται έχουμε αυτή την αποτιτάνωση του οστικού μυελού οπότε αυτή η σαπωνοποίηση είναι ενδεικτική μη αναστρέψιμης πλέον βλάβης. Λοιπόν, για να πάμε στην επόμενη. Δυστυχώς βγαίνει η απάντηση από κάτω. Αν βλέπατε όμως αυτή την ακτινογραφία, πώς θα την περιγράφατε? Είναι ακτινογραφία κρασιχυρός φυσικά, άμφο, έτσι, οι οποίες εμφανίζουν αυτές τις χαρακτηριστικές σκληρύνσεις ασβεστώσης στην περιοχή των τελικών φαλαγκών. Το σύνδρομο λέγεται σύνδρομο Crest. Και βέβαια είναι ένας συνδυασμός σκληροδέρματος και ασβεστώσεων. Έχει και μία άλλη ονομασία, σύνδρομο τάδε, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να το προφέρω. Αν παρατηρήσετε, οι φάλαγγες είναι και απορροφημένες κάποιοι, δεν υπάρχουν. Έχει κάνει και απορρόφηση ως του. Ακριβώς, ειδικά το σκληρόδερμα αυτό καθεαυτό, τόσο από την απορρόφηση των τελικών φάλαγγων, η αποτανώση που κάνει είναι σε σημεία κατάφυσης των συνδέσμων. Εδώ βλέπουμε ότι αυτές βρίσκονται ακριβώς την τελική φάλακα. Στα μαλακά μόρια. Στα μαλακά μόρια των τελικών φαλαγκών. Άμορφες αποτιτανώσεις, πληρές. Φαίνεται εδώ ότι και τα οστά, ξέρω εγώ, του καρπού έχουν μια σκληρότητα. Είναι εθνογραφίες τέτοιες πιθανόν που δίνουν τέτοια εικόνα δηλαδή. Είναι παλιά εθνογραφίες αρχείου, αλλά είναι, αν δείτε, είναι παραμορφωμένος και όλος ο καρπός. Είναι καθισμένος. Προχωρημένοι νόσους. Όντως δεν διακρίνονται καθόλου τα οστά του καρπού από τη ρόπλευρα. Έχουμε τις περίφημες περιαθλητικές διαβγάσεις λόγω μη χρήσης και λόγω στενώσιμες αντίκτων διαστημάτων. Εδώ βλέπουμε νεοσχηματισμό οστού. Έτσι, όντως πρόκειται για κάποιο συνδυασμό βέβαια, γιατί το σύνδρομο Crest είναι ένα συνδυασμός και από τιτανώσεων και σκληροδέρματος. Λοιπόν, για να δούμε και άλλη μία. Είναι ένα περιστατικό, ό,τι βλέπετε φαίνεται, γράφουμε από κάτω, πολλαπλού μυελώματος, ότι ο λόγος που την έχουμε βάλει είναι γιατί φαίνονται όλες αυτές οι διαβγαστικές περιοχές, οι λυτικές διαβγαστικές περιοχές δίκτυν τρυπανισμού, οι οποίες εμφανίζονται σε πάρα πολλά οστά, εκτός από το κρανίο, αλλά και σε μακρά οστά στην ομοπλάτη, στα κάτω άκρα, στα οστά της λεκάνης. Και περισσότερο επειδή γενικά τέτοιες εικόνες από την πλευρά της ομικής ζώνης δεν έχουμε δει στο πολλαπλού, δεν βλέπουμε συνήθως τουλάχιστον το πολλαπλού μυέλμα, γι' αυτό ήταν και ο λόγος που σας την βάλα. Λοιπόν, να προχωρήσουμε στο επόμενο. Λοιπόν, αυτή είναι μια αρκετά σπάνια ακτινογραφία άκρων χειρών, σαφέστατα βέβαια από κάτω υπάρχει γνωμάτευση, αλλά πώς θα τις περιγράφατε αυτή την ακτινογραφία? Που βλέπουμε, εμείς τώρα που βλέπουμε πάρα πολύ συχνά πρωτοπαθείς, υπερπαραθρεωτισμούς ή δευτεροπαθείς ή και τριτοπαθείς, με τόσο ακραίες ακτινογραφίες δεν έχουμε εξοικειωθεί. Δηλαδή δεν βλέπουμε ποτέ, βλέπουμε ελάχιστες ακτινολογικές. Αλλά είναι και παλιό το περιστατικό. Αυτά είναι απαραμελημένα απολύτως. Από αρχείο είναι. Ναι, αυτό που θέλουμε να δούμε πάντα είναι αν υπάρχει σε αυτά τα οστά της άκρας χειρός ή οστική απορρόφηση, δηλαδή αν φαίνονται... Εδώ δεν υπάρχει μόνο οστική απορρόφηση. Το ενδιαφέρον είναι ότι ενώ συνήθως είναι στις φάλαγγες, εδώ τώρα μιλάμε για εκτεταμένες αλλοιώσεις και ολένεις,
επεκταμένες αλλοιώσεις σωλένης. Μου κάνει και κατάπληξη αυτό δηλαδή. Νομίζω, κύριε Λιρίδη, ότι είναι η νοδικιστική οστεήτηδας. Ναι, βέβαια. Ναι, ναι, αυτές τις περιοχές. Είναι πολλαπλή θεή όγκη. Ξέρετε, αυτούς τους όγκους, όταν ήταν μεμονωμένοι όμως, όχι τόσο πολύ, εμείς παλιότερα τα μπερδεύαμε μεταξύ των κυταρικών όγκων και δευτεροπαθών υπερπαραθυρωτισμών. Και για να είμαστε ειλικρινείς, περιμέναμε από τον παθολογανατόμο να μας πει τελικά τι διάγνωση να θέσουμε. Τώρα μιλάω πριν 30-40 χρόνια. Τώρα βέβαια τη διάγνωση του υπερπαρασμού τη θέτουμε εργαστηριακά, οπότε δεν περιμένουμε να μας το πούνε οι εκτινολόγοι. Αλλά χάσαμε αυτές τις εικόνες όμως. Δεν βλέπουμε τις εικόνες. Είναι η έκπληξη του πλοίου που κάνουν. Ναι. Δεν μου λες κάτι από περιέργεια, αυτό ήταν σε νευροπαθή. Τι είναι αυτή τώρα νευροπαθή, ήταν ο ασθενής αυτός. Δεν ξέρω περισσότερο ιστορικό, είναι από το αρχείο του... Ναι, μα μοιάζει πάντως αν είναι παραγωγή, γιατί αυτό είναι πολύ προχωρημένο. Ναι. Ναι, θα μπορούσε. Πιθανό είναι να μην είναι χειρουργημένη, μη χειρουργημένη πάλι ασθενής. Με νεφρική ανεπαρκία. Από το γεννηματάς και είναι από το αρχείο του οποίου μας το διαφύλαξε και ευτυχώς σήμερα μπούμε και βλέπουμε κάποιον. Πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Λοιπόν, τώρα θα σας δείξω δύο εικόνες. Δυστυχώς εξακολουθούμε να έχουμε την ομάδα, δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτή δεν ανοίξω τα μεταβολικά. Αυτό δεν ανοίξω τα μεταβολικά, αλλά πώς τα περιγράφαμε. Εντάξει, πώς τα περιγράφαμε ακόμα και αν δεν ξέραμε. Εγώ, να σου πω την αλήθεια, Χρήστο, θα έλεγα budget. Θα έλεγα budget ότι είναι στην αρχή. Ναι, με τίποτα. Καταργάζει γιατί όλο το χέρι. Εγώ νομίζω ότι δεν πάει το μυαλό του ανθρώπου στο budget σε καμία περίπτωση. Είναι μια λυτική νόσος με εκτεταμένη λυτική. Είναι κατεστραμμένο όλο το βραχιόνιο. Ναι, ναι, ναι. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω σε όλες αυτές τις καταστάσεις, εγώ τώρα... μεταξύ μεταστατικού καρκινώματος, το οποίο θα μπορείς κανείς να το διαγνώσει. Και βέβαια αυτό που έχετε βάλει εσείς ως σαρκώματος. Μια στιγμή όμως, ωραία, να σας θυμίσω... Και είναι και η περιοριστική αντίδραση που είναι κακιά. Ναι, είναι έντονη. Να πω ότι ένα μικρό ποσοστό της νόσου, γι' αυτό το είπα. Ένα μικρό ποσοστό της νόσου budget είναι εξέλιξη. Η εικόνα η ακτινολογική εξελίσσεται έτσι. Και το σε σάρκωμα. Δηλαδή. Μπορεί να κάνει και σάρκωμα. Α, ναι, ναι, ναι. Γίνεται ως και ο σάρκωμα. Και ναι, η μπορεί, ακτινολογική είναι αυτή, επειδή έχει τύχει να το δει. Αυτή είναι η τελική εικόνα, αλλά πριν ήταν οι περιοχές της αυξημένης σκλήρωσης και όλης εκτεταμένη και μετά όταν μετατράπηκε βέβαια σε σάρκωμα είναι αυτό που λέει ο κ. Λιδίδης. Μέσα 50 χρόνια πάντως έχω δει και εγώ δύο περιπτώσεις σαρκώματος. Δεν είναι πάρα πολύ σπανία τα σαρκώματα. Βέβαια δεν σημαίνει τα βλέπουμε. Μπορεί να μας ξεφεύγουν και να μην τα καταλαβαίνουμε. Τώρα πια τα βλέπουμε και νωρίτερα. Το λένθωμα θα μπορούσε να κάνει, να απαντήσει τον κύριο Παναστασίου, την, οποιαδήποτε εικόνα μπαίνει στη διαφορική. Το μυέλωμα όμως όχι τόσο μεγάλη καταστροφή. Είναι η περιοριστική αντίδραση που μας οδηγεί στη σαρκωματώδη φύση. Αυτή η περιοριστική αντίδραση... Η ανομοιογενής, η άμορφη. Και βέβαια εγώ όντως αναφέρουμε ότι υπάρχουν εικόνα έντονης αστεροσκλήρωσης, μεικτά σκληρυντικά και λυτικά και η μεγάλη λυτική. Κοιμάζα των μαρακόνιστων. Το επόμενο λοιπόν είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον. Δυστυχώς φαίνεται και αυτό τι είναι. Αλλά είναι ένας άλλου τύπου όγκος. Βλέπετε ότι είναι πιο μαλακών ιστών. Υπάρχει μάζα και οι αποτιτανώσεις, για να πούμε, για την, σε σχέση με το σκληρόδεμα πριν, εδώ είναι άμορφες, είναι σφιχτές, δεν είναι οζόμορφες. Οι οζόμορφες είναι πιο καλές. Εδώ υπάρχει καταστροφή της ομοπλάτης, αν παρατηρήσει κανείς προς τα κάτω, και αυτές είναι σαφίσανοι. Ακριβώς. Αυτή η εικόνα και ακριβώς επειδή προέρχεται από την περιοχή των συνδέσμων. Και της άρθρωσης. Έτσι, πρόκειται στην πραγματικότητα για ένα συνοδιακό σάρκωμα. Πάραμε έτσι περισσότερο μετά το οστεοσάρκωμα για να δείτε ποια είναι η διαφορά, πώς φαίνονται. Και κάτι που θεωρητικά το θεωρούμε εύκολο. Είναι αυτή μια απλή κύστη. Έχει χαρακτηριστικά απλής οστικής κύστης.
Είναι γεγονός. Εγώ πιστεύω ότι αν το βλέπα για πρώτη φορά θα ήμουν εξαιρετικά θορυβημένος. Καλά, είναι χειρουργικό περιστατικό πρώτα, γιατί κακά τα ψέματα αυτό είναι επαπειλούμενο συνεχώς για κάταγμα. Θα σπάσει δηλαδή τώρα μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Αυτό το πλάγμα διατηρεί φλοιό. Τώρα εμείς δεν βλέπουμε πάρα πολύ καλά. Και έσω και έξω φλοιό διατηρεί νομίζω. Διατηρεί το φλοιό και έχει το χαρακτηριστικό ότι έχει επιμή και διάμετρο παράλληλη επιμή και άξονα του οστού. Αλλά ξέρεις κάτι, Αλεξία μου, εμείς συνήθως τα βλέπουμε μεταφυσιακά όλα αυτά, δηλαδή περισσότερο ψηλά στη μετάφραση. Η απλή κίστη πάει οπουδήποτε. Ναι, αυτό τώρα είναι μέσα στο μέσον, μεσότητα του βραχιονίου, πραγματικά με κάνει εντύπωση. Διάφυση. Συγγνώμη, με την ανάπτυξη φεύγει από τη μετάφυση και πηγαίνει στη διάφυση. Η απλή κίστη το έχει αυτό το χαρακτηριστικό. Ναι. Μάλιστα. Εδώ και τα περιγράφουμε ότι μπορεί να είναι βαμβλικό με κεντρική εντόπιση εκτός από μεταφυσιακό, πώς μετατρόπεται ο φλοιός ισοϊψός με τη βλάβη, λεπτύνεται, έχει υπερδιάταση, αλλά δεν το διασπά. Και βέβαια ένα χαρακτηριστικό ότι σε περίπτωση κατάγματος στην περιοχή υπάρχει εικόνα του, του σημείου του πεσμένου οστικού τεμαχίου, δηλαδή ένα κομμάτι το οποίο πέφτει μέσα στο υγρικό περιεχόμενο και το βλέπουμε χαμηλά στην κίστη, όπως εδώ. Έτσι. Είναι ένα χαρακτηριστικό της επίσης αυτής της κίστης. Και για να το δούμε λίγο διαφορετικά και να το διαφοροδιαγνώσουμε, εδώ βλέπουμε μια νευρισματική κίστη. Ένα περιστατικό και ένα δεύτερο περιστατικό. Νευρισματική κίστη στην προκειμένη περίπτωση. Όπου βλέπουμε ότι έχουμε κάποια άλλα χαρακτηριστικά. Θέλει να τα περιγράψει κάποιος. Περιμένει. Γιατί αυτή είναι νευρισματική κίστη. Λοιπόν, προχωράμε. Okay. Την εικόνα. Το πρώτο είναι η εντόπιση σαφώς. Θα δείχνουμε κι άλλη μία εδώ. Σας δείχνω κι άλλη μία. Έτσι. Το πρώτο είναι η εντόπιση που θα μας οδηγήσει, επειδή είναι επίθεση μετάφυση, μπορεί να σκεφτούμε για το κυταρικό όγκο ή ανεβρισματική. Το δεύτερο είναι ότι διαπλατείνεται το οστό. Ακριβώς. Λεπτύνεται ο φλοιός. Έτσι. Και έχουμε μέσα αυτή την εικόνα δίκη θαμβήση άλλου που μας κάνει ή και διαφραγματίων. Ναι, μπορεί και διαφραγματίων. Και βέβαια θα πρέπει να ξέρουμε ότι οι ανεβρισματικές κύσεις διαχωρίζονται ανάλογα με το περιοστικό κέλυφος το οποίο δημιουργείται σε ενεργείς, όταν έχουμε ένα πλήρες περιοστικό κέλυφος, σε ενεργείς όταν είναι ατελές και βέβαια σε επιθετικές είναι όταν δεν υπάρχει σημείο επαναστατικής οστρογένεσης. Προχωράμε γιατί περνάει και η ώρα μας, γιατί κάτι θα σας δείξουμε. Λοιπόν, αυτή είναι μία εικόνα ακτινογραφιών άκρας χειρός ενός ασθενούς που ό,τι προγράφεται από κάτω είναι ουρικής αθρίτιδας. Τα στοιχεία τα οποία θα οδηγούσαν έναν ακτινογλώο στο να πει ότι αυτή είναι όντως μία ουρική αθρίτιδα είναι καταρχάς η στένωση των μεσαφαίρων διαστημάτων, η εικόνα των διαβρώσεων δίκην τρυπανισμού, όπως είναι αυτή εδώ ή πέρα. Ή το φάγωμα του ποντικού που λέμε. Το φάγωμα του ποντικού. Κοιτάξτε εδώ πέρα από τόφο ο οποίος υφίσταται πώς έχει γίνει ίδιμα μαλακών μορίων αλλά και καταστροφή του οστού. Αυτό είναι το φάγωμα του ποντικού εδώ. Να. Εδώ αυτό το πραγματάκι. Δεν ξέρω, είναι εμφανές. Όπως το δείχνουμε. Αυτή η εικόνα, το φάγωμα του ποντικού. Το δαγκωματάκι δηλαδή, όπως δαγκώνει το τυρί. Και πρόκειται όντως περί μιας εικόνας ουρικής αρθρίτιδας. Λοιπόν. Η ουρική αρθρίτιδα είναι ένας μπαλαντέρ στις αρθρίτιδες για μας. Αν δεν έχουμε κάποια στοιχεία από τα εργαστηριακά ή από ιστορικό. Και πολύ χαρακτηριστικό αυτό που λέει ο Ρέσνικ, ότι όταν έχετε διφορούμενα ευρήματα από διάφορες αθλήτες οι οποίες δεν συνδυάζουν, σκεφτείτε πάντα μήπως είναι ουρική. Λοιπόν, εδώ τώρα είμαστε πιο τυχεροί γιατί θα μας πείτε εσείς. Λοιπόν, είναι ένας άντρας 33 χρονών, ο οποίος ήρθε στο νοσοκομείο μας, είναι δικό μας περιστατικό, έχει μια ήπειρα θεραπεία των άκρων χειρών, και έχει και μία
προσκομίζει μαζί του αυτή την ακτινογραφία, όπου η γνωμάτευση που του συνοδεύει λέει ότι είναι μια αρφυσιολογική ακτινογραφία. Έχει κάποιος να μου πει κάτι για αυτές τις ακτινογραφίες? Θα την δίνατε φυσιολογική? Είναι πράγματι έτσι λιγάκι εντυπωσιακή, δεν μπορεί να την πει φυσιολογική κανείς. Μια τέτοια ακτινογραφία μοιάζει να μην είναι ανθρώπινος σκελετός, να είναι από κάποιο διαφορετικό ζώο. Τώρα είναι μία μορφή, βέβαια θυμίζει μία μάρφα, θυμίζει μία αρχοντακτηλία που λέγαμε. Έχει αυτή την ευκαμψία του αντίχειρος, η οποία είναι πάρα πολύ έντονη εδώ. Ξέρω εγώ θα το έλεγα μάρφαν τώρα. Τον ασθενή, αυτόν τον άντρα. Είναι 33 ετών, λες. Εννοείται ότι πρέπει να είναι και 2 μέτρα αυτός, είναι. Έχει πάει, είναι μακρύς. Έχει μεγάλο χέρι πάντως. Να ρωτήσω εγώ, η κτηνογραφία σε αριστερή και δεξιά είναι από τον ίδιο ασθενή? Είναι από τον ίδιο ασθενή, ναι. Γιατί έχουν μεγάλη διαφορά, βέβαια. Στη... Λυπάμαι, αλλά τα διάφορα διαγνωστήρια και οι εκτινογραφίες δεν είναι πάντα άριστες. Ναι. Το μόνο σίγουρο είναι αυτό που βλέπετε σαν παρασκευά, είναι το χέρι μου που φωτογραφίζω τις εκτινογραφίες με το κινητό. Εγώ, λοιπόν, σε αυτόν τον ασθενή, αυτή είναι η πιθανή διαφορική διάγνωση την οποία σας έχω δώσει, ψωριασική, ρευματοειδής, σύνδρομο Ρέιτερ ή νόσος από αναπόθεση κρυστάλλων, προχώρησε και έκανε ένα υπερηχογράφημα. Ναι, για λίγη. Οδηγούμενος από τις απλές κτηνογραφίες. Δεν σας κάνει εντύπωση δηλαδή κάτι? Και να σας δείξω, για να το μισθάνουμε πως υπάρχει κάποια απάντηση. Το υπέρηχο πιάνει μαλακά μωρία προφανώς. Τώρα μας πιάνει τώρα για μαλακά μωρία εσύ. Κάνει και ωστά το υπερηχογράφημα, έχει ψηλείς εσκρίνες με πολύ ψήσιχνες κεφαλές. Και αυτό το οποίο με είχε ενοχλήσει στην ακτινογραφία είναι αυτή εδώ. Για να το δούμε σε μεγέθυνση. Ναι. Αυτή, έχει μια, δηλαδή, έχει μια διάβρωση στο φλοιό, λες. Σαν περιοστική πάχυνση. Σαν υπερπαραθροϊδισμός, δηλαδή. Ξέρω εγώ, για πες μας παρακάτω. Λοιπόν, αυτό είναι το υπερηχογράφημα. Ναι. Εδώ είμαστε, λοιπόν, είναι δεξί χέρι, είναι στο δίκτυ. Έχουμε πάρει αυτή εδώ την περιοχή, που φαίνεται να σαν να υπάρχει ένας νεοσχηματισμός σωστού, και ο οποίος φαίνεται έτσι στο υπερηχογράφημα και έτσι ακριβώς στο υπερηχογράφημα. Αυτή η διπλή άσπρη γραμμή. Η διπλή άσπρη γραμμούλα που σας δείχνω εδώ είναι νεοσχηματισμός σωστού και μάλιστα έκανα και στο άλλο χέρι, το οποίο στην προκειμένη το αριστερό, εδώ κοιτάξτε πάλι αυτή το νεοσχηματισμό σωστού που υπάρχει στο δίκτυ, ενώ αντίστοιχα του μέσου δεν το είδαμε στο υπερηχογράφημα, γιατί υπάρχει και στο τέταρτο δάχτυλο εδώ, αλλά δίκτυ φάνηκε. Αυτός ο νεοσχηματισμός σωστού, εδώ, και απεδείχθη ότι, δεν το έκανα εγώ, ότι όλο σε πρόκειτο για μία ψωριαστική αφαιρία. Ψωριαστική. Τελικά, η πρώτη εικόνα, ειλικρινά το λέω, γιατί τώρα είπα τελείως μία μπουρδα στην αρχή, όπως φαίνεται, είναι τόσο, μοιάζει, δηλαδή, έτσι που το βλέπα εγώ και στην πέμπτη φάλαγγα, στην πέμπτη ακτίνα, στο μικρό δάχτυλο, δηλαδή, και στο πρώτο, σαν να ήταν μια αρχοντακτηλία, δηλαδή έμοιαζε ένα εξαιρετικό. Μάλιστα. Προφανώς αυτό λοιπόν είναι, όπως είπατε, ψωριαστική αρθρίτιδα. Δεν είναι, αυτή η εικόνα είναι χαρακτηριστική της ψωριαστικής, γιατί δεν είμαστε εξοικειωμένοι εμείς. Ναι, τον ασχηματισμό σωστού είναι χαρακτηριστικός. Μάλιστα. Αυτό δηλαδή που έδειξε το υπέρηχο, Αυτό που έδειξε το υπερηχογράφημα και μάλιστα, το οποίο φαίνεται και στην ακτινογραφία, υποψιάζει και σε αυτές τις ακτινογραφίες καλά θα έπρεπε οι ακτινολόγοι να έχουμε ένα μεγεθυντικό φακό όπως είχαν και παλιά να τις ψάχνουμε. Συνήθως αυτές τις παχύνσεις που δείχνει ο Χρήστος... Για να είμαι ειλικρινής, θα κάνω μια έτσι λιγάκι άσχημη ερώτηση. Είχε διαγνωστεί ψωριαστική, ξέραμε ότι είναι ψωριαστική. Το μάθαμε και πολύ αργότερα. Αυτό δεν το ήξερε κανείς. Εσείς το θέσατε σαν υποψία. Θέσαμε και γράψαμε ότι υπήρχε ένας νεοσχηματισμός του με ένα ερωτηματικό και ρωτήσαμε τον άνθρωπο, επειδή αυτό το κάνει και το Ρέιτερ. Και θυροειδική ακροπάθεια και ένα σωρό νοσήματα. Και συνδυάζεται μάλιστα με ουρική αθρίτιδα, με
προβλήματα οπτορροπητικό το Ρέιτερ. Ήταν και άντρας, αλλά η απάντηση βγήκε πολύ αργότερα, πάρα πολύ αργότερα. Λοιπόν, συγχαρητήρια πάντως, ήταν πραγματικά μια καλή... Θα σας δείξουμε κι άλλο ένα περιστατικό. Ιδέα να κάνει την υπέρηχο. Δεν κάνουμε, κάνουμε συνήθως υπέρηχα σε τέτοιες εικόνες, κύριε Μπαρτά. Οι ρευματολόγοι, ναι, ζητάνε. Το ρευματολογικό του γεννηματάς, καθώς και οι συνάδελφοι ρευματολόγοι που δουλεύουν έξω, μου στέλνουν πάρα πολύ συχνά άκρων χειρών. Όπως και κάνουν έτσι. Το εκμεταλλεύονται. Ωραία. Τέτοιο περιστατικό. Μία γυναίκα πολύ νέα, 28 χρονών, που παραπονιέται για πρωινή δυσκαμψία, με θεωρητικά ελεύθερο περιστατικό και απλή ακτινογραφία, αυτή εδώ, λίγο σκληρή, η οποία ήταν επίσης φυσιολογική. Ναι. Εγνωματεύτηκε μάλλον. Εγνωματεύτηκε ως φυσιολογική. Ναι. Θα ήθελε κάποιος να, αν δει λίγο την ακτινογραφία, να μου πει αν θα τον υποψίαζε κάτι σε αυτή την ακτινογραφία. Μάλιστα. Πιάζει σαν να κάνει στον αντίχειρα έτσι κάτι σαν εξάρθρημα, ξέρω εγώ, όχι, λάθος κάνω. Όχι, είναι η θέση. Όχι, είναι η θέση. Μην πάμε εκεί. Για τον τρίγωνο χόντρο, όχι, δεν υπάρχει ασβέστος. Να, ναι, ναι, για τον κύριο Καλανόπουλος, ναι, γιατί μου είπε ο κύριος Καλανόπουλος, υπάρχει ασβέστος τρίγωνο χόντρο. Απλά να πω ότι όταν κοιτάμε τις... Κάτσε, τη γράφει η κυρία Φίβη. Βραχιά μετακάρτια. Όχι, καλά είναι τα βραχικά μετακάρτια. Ποια περιοχή μας εστιάζεις για να βάλουμε το μυαλό μας μέσα. Τα αρχαία μετακάρπια εννοείται αυτά. Για να μελετήσουμε τα μετακάρπια παίρνουμε την ευθεία. Μιλάμε για μετακάρπια. Μετακάρπια μιλάμε. Όχι. 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 Γενικά. Για φάλαγγες. Έγινε ερώτηση από μια σειρά. Ναι. Γενικά θα πρέπει να δούμε όταν φέρνουμε από ρευματολόγους τις επιφάνειες, τις αρθρικές. Αν υπάρχουν κύστες, διαβρώσεις, ασάφιστο πλοιό. Ναι. Αν παρατηρήσει κανείς... Μισό λεπτό, την έχω την εικόνα. Έχει. Ίσως τον αντίχειρα εδώ να έχει λίγο διάβρωση. Να σας δείξω την επόμενη εικόνα, που έχει και λίγο μεγένθηση. Για δες το. Και εδώ πάλι πέριχα βλέπω. Κοιτάξτε αυτή εδώ πέρα. Εδώ είναι σαν διάβρωση. Αυτή είναι διάβρωση. Αυτό το διαβγαστικό που είναι και ωραία. Το μας έχει υπόψη απάνω δηλαδή. Και βλέπουμε μάλιστα ότι υπήρχαν δύο διαβγαστικές περιοχές στα όρια της λευκής γραμμής. Αυτό είναι το αντίστοιχο υπερηχογράφημα το οποίο κάναμε εκείνη την ημέρα. Μόνο αυτό πιάσαμε, μόνο τον δείχτη τον δεξιό μπορέσαμε να αναλύσουμε και όντως είναι δύο διαβγαστικές. Είναι πάνω σε αυτό. Οι οποίες είναι δίχωρες και μάλιστα έχουμε μετρήσει κιόλας, αυτό δεν υπάρχει μέτρηση, ήταν κάποια χιλιοστά. Αυτό μας φυσιολογικά από ό,τι φαντάζομαι θα μας κατευθύνει σε κάποιες τάσεις που θα σας οδηγούσε. Μάλιστα, είναι στο δίκτυο. Ότι ήταν μια θέσαμε την υποψία μια ρευματοειδούς, όχι ρευματοειδούς, αποδείχθηκε ρευματοειδής. Εμείς είχαμε θέσει τότε την υποψία κάποιος φλεγμονώδους αθλητής. Για ξαναγέρνω στον υπέρηχο, εμείς δεν το καταλαβαίνουμε καλά στον υπέρηχο. Να σας τον δείξω. Για πες μας ένα σχόλιο στον υπέρηχο εδώ για να καταλάβει. Λοιπόν, αυτός εδώ είναι ο φλοιός της φάλαγγας. Είναι ο φλοιός. Εδώ είναι η αθρική επιφάνεια. Μάλιστα. Είναι επιμήκυστο μη. Έχουμε δηλαδή, όπως σας δείχνω, το δάχτυλό μου έτσι. Το κόβουμε βελία. Ο ηχοβολέας τοποθετείται από πάνω κατά συνέχεια ως του. Ακριβώς αυτή εδώ την περιοχή βλέπουμε αυτό το έλλειμμα. Σταματάει η γραμμή. Ναι. Να είναι ομαλή, είναι ανώμαλη. Έτσι, και κάνει αυτή την εγκοπή. Κοιτάμε, ψάχνουμε γύρω-γύρω, επειδή αν πρόκειται για ρευματοειδή αθρίτα, συνήθως υπάρχει και μία αύξηση της αγγείωσης. Έτσι, εδώ δυστυχώς είναι ασπρόμαυρη εικόνα που έχουμε. Δεν είδαμε κάτι. Είδαμε όμως αυτή τη διάβρωση. Αυτή εδώ. Η διάβρωση λοιπόν φαίνεται ακριβώς στα όρια της λευκής γραμμής με τον ηχοβολέα από πάνω. Επειδή ο ηχοβολέας είναι πάρα πολύ επιφανειακός, γιατί μιλάμε για κάποιο ηχοβολέα τώρα από 12 έως 15 MHz, μπορεί να πιάσει τέτοιες αλλοιώσεις σχεδόν ταυτόχρονα, ίσως και λίγο πιο πρώιμα από την απλή ακτινογραφία. Πιο πρώιμα. Λοιπόν, για να δούμε κάτι άλλο. Όντως είναι ρευματοειδής αθρίτιδα. Λοιπόν, μια άλλη εικόνα. Ένας ασθενής, πιάσαμε τα ρευματολογικά. Ένας ασθενής 73 χρονών, ο οποίος παραπονείται για πόνο της αθώρησης άκρας χειρός και στα γόνατα. Θεωρητικά το υπόλοιπο ιστορικό είναι ελεύθερο. Θεωρητικά. Αυτές είναι οι ακτινογραφίες. Ναι.
ακτινογραφία άκρας κυρόσφας προφίλ, αριστερά-δεξιά και καταγώνει αθρώσεων σε όρθια θέση. Αυτή η πύκνωση στην πρώτη φάλαγγα του μέσου είναι φυσιολογική τώρα, γιατί έτσι που τα κοιτάμε εμείς πάντα στη δύο. Στη δύο είναι φυσιολογικό αυτό? Όχι. Όχι φυσιολογικό. Είναι σκληρή, όντως. Είναι σκληρή η φάλαγγα. Όχι, ναι. Πολύ σωστά. Είναι σκληρή. Η φάλαγγα είναι σκληρή αυτή. Πολύ σωστά. Ακτινολογικά τη λέμε μέλαινα φάλαγγα. Α, μέλαινα φάλαγγα. Οπότε... αυτό το λέτε σύνδρομο Ράιτερ, εσείς, έτσι. Έχω βάλει, αυτή είναι η διαφορετική διάγνωση. Ναι, κατάλαβα. Μια διαφορετική διάγνωση από όσα τα περιλαμβάνει. Εδώ λοιπόν όμως έχουμε μια μέλανα φάλαγγα. Μέλανα φάλαγγα συνήθως είναι ενδεικτική κάποιας φλεγμονώδους αθρίτες και μάλιστα οροαρνητικής. Η Ράιτερ η ψωριασική. Εδώ όμως φαίνεται και κάτι άλλο στον ίδιο ασθενή. Για κοιτάξτε τους μηνίσκους λίγο στα μεσάρτρια. Μάλιστα. Έχει αποτανώσει. Έχουν αποτανώσει στους μηνίσκους. Επομένως είναι κρυσταλλική μενίτιδα. Επομένως, δεν φαίνονται αυτά, έτσι. Οι αποτανώσεις δεν φαίνονται. Δεν φαίνονται αποτανώσεις εδώ. Στην άκρη του μηνίσκου. Όχι, μην παίρνετε τώρα να δούμε αποτανώσεις. Είναι δύσκολο, ναι. Είναι σαν να βλέπω από μακριά. Από μακριά. Τα βλέπω μέσω από κιάλια. Με καλή αυτή, δεν έχει. Το έχει πιάσει ήδη, το έχει γράψει. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτό είναι πυροφοσφορική, δηλαδή. Ναι, αυτό είναι κρυσταλλογενής. Και είναι γνωστό ότι σε αποχωρημένα στάδια των αθρίτων μπορεί να έχουμε αυτά τα ευρήματά μας να μην αντιστοιχούν πάντα σε μία νόσο, αλλά να έχουμε ένα συνδυασμό, όπως η μέλαγγα φάλαγγα και ταυτόχρονα η αναπόθεση. Να έχουμε δύο αρθρίτιδες δηλαδή. Λοιπόν, μάλιστα. Για να δούμε και αυτό το περιστατικό. Μία κυρία 70 χρονών. Με πόνο στο ισχύο. Με ιστορικό νόσου Crohn, με πάρα πολλά χρόνια λήψη κορτιζόνης, η οποία έπεσε και έρχεται, πονάει και έρχεται για να ελέγξει πιθανό κάτα. Και πονάει στο ισχύο και στη μέση. Ναι. Θα δούμε όλες τις ακτινογραφίες καταρχάς. Συγγνώμη, κάποιος... μάλιστα. Να δούμε και τις υπόλοιπες ακτινογραφίες της κυρίας. Α, ωραία. Έχει ήδη μεγάλη βλάβη στην ιερολαγόνιο, την αριστερή, την αυτή αριστερή είναι. Εδώ είναι το δεξί. Ναι, και το ισχύο. Να... το ισχύο έχει αυτή τη σκληρυντική περιοχή. Ναι. Και η γυναίκα κάνει αυτονική τομογραφία και ναι. Βλέπουμε τις κύρες του αερολαγωνίου. Και τις ναι. Διαβρώσεις. Και τις διαβρώσεις. Ναι. Και από την άλλη πλευρά. Εδώ. Και βλέπουμε και τις κύρες στην κεφαλή του ισχύου. Από τη 10η μέχρι τη δεύτερη ώρα. Μάλιστα. Η ονομάτευσή μας λοιπόν θα έπρεπε να είναι ή μία τυπική ως το αθρίτε, μία ψωριοσική ή μία εντεροπαθητική αερολαγονίτε μέσα στο αθρίτητα ισχύου. Μάλιστα. Εντεροπαθητική αερολαγονίτε με οστεονέκρωση μοιραίας κεφαλής. Ναι. Είναι εντεροπαθητική αερολαγονίτε με οστεονέκρωση της μοιραίας κεφαλής. Για να σας δείξω άλλο ένα. Μάλιστα. Επίσης, για να δούμε αυτό το περιστατικό που είναι σαν άντρας 59 χρονών. Έχει αθραλγία επιδεινούμενη με την πρωινή έγερση. Δεν έχω άλλες κλινικές πληροφορίες. Έχω αυτή την ακτινογραφία και κάποιες ακόμα που θα σας δείξω. Δέστε την ακτινογραφία. Ακτινογραφία άκρων ποδών. Έχει νέκρωση δηλαδή των κεφαλών του πρώτου μεταδαρσίου. Ή δεν νέκρωση αυτή? Έτσι που τη βλέπουμε, ξέρεις, αποκτούμε μια εικόνα έτσι λίγα και δική μας. Και το πάνω να κάνουμε το μάθημα που κάνουμε στα μεταβολικά. Βλέπουμε αν είναι εστιασμένα τα οστά. Και αν πάνε κανείς την Πέμπτη, δεν έχουν χάσει τον εστιασμό. Δεν είναι οστεοαρθρίτιδα τυπική, νομίζω, αυτή. Δεν ξέρω. Εμείς τουλάχιστον στην ανθρωπαϊκή λέμε όχι. Ναι. Έχουμε ένα επεξάθημα εδώ πέρα. Επίσης, ουρική αρθρίτιδα μοιάζει, αλλά δεν ξέρω. Είναι, μπορεί να είναι. Έχουμε τα παγώματα του ποντικού. Ναι, με τα φαγώματα αυτά που έχει. Έχει διαβρώσεις. Ναι, σωστό. Της λευκής γραμμής. Ναι, αλλά είναι πολύ εκτεταμένα σε όλα τα δάχτυλα. Δεν βλέπω. Αυτό πρέπει να ήταν και επώδυνο, ή ήταν ανώδυνο, άρα για κανείς δεν το ξέρει. Είναι επώδυνο. Είναι
είναι επώδυνο. Επρωινή έγερση, ήταν πυραμιδημένο περιστατικό και πρόκειται τελικά για μια ρευματοειδή. Επομένως είναι ρευματοειδής, τι λέτε εσείς, και όχι ουρική. Σε σχετικά προχωρημένο στάδιο, σχέση με τα υπόλοιπα. Λοιπόν, για να δούμε και αυτό το περιστατικό. Μία γυναίκα 29 χρονών έχει ομαλγία και έχει επώδυνη διόγκωση του αριστερού δίκτυ. Να. Δεξιό χέρι, αριστερό χέρι, αυτός είναι ο δεξιός δίκτυς. Να δείξουμε ότι θα δείξει και από την άγνωση. Να. Είναι σίγουρα μία αθρίτιδα. Τι αθρίτιδα όμως είναι. Εγώ μοιάζει με συμπτική, μοιάζει αυτό. Μπορεί να είναι συμπτική αθρίτιδα. Είχε ιστορικό δηλαδή τραυματισμού, τέτοια όχι. Μπήκε, μπαίνει και η διαφορική της συμπτικής, αλλά ήταν αρνητική σε ΕΡΠΕ και... Ναι. Μάλιστα. Απλά για λίμωξη, δηλαδή δεν είχε λευκά, δεν είχε... Επομένως, τι είναι αυτό εγώ. Αυτή τη φάλαγγα είναι σκληρυντική. Υπάρχει και το στυλό με το καπάκι. Ναι. Μιλώ με καπάκι, όπως λέει η συνάδελφος η Φίβη, pen cap deformation. Κύριε Μπατζιά, όντως είναι μια ψωριαστική αθρίτιδα. Ψωριαστική. Ναι, είναι μέλη τα φάλαγγα και έχει και την καταστροφή κάτω. Πάντως, ειλικρινά, να κάνω μια ερώτηση, γιατί εμείς είμαστε κλινικοί γιατροί, και πιο πολύ τα θέλουμε μασημένα και έτοιμα, ό,τι λέμε, και από τους ειδικούς δηλαδή, και όχι. Αυτού του ασθενούς τώρα εδώ πέρα, η κυρία διάγνωση από πού ετέθη δηλαδή. Αυτά τώρα από όλα ανήκουν στην ρευματολογική από κλινική. Από το ρευματολογικό τμήμα, βγήκε η γνωμάτευση. Εμείς δηλαδή υπήρχαν άλλα ευρήματα τα οποία συνηγορούσαν και μιλάγανε τώρα πια για ψωριαστική. Εμείς είμαστε τυχεροί στο ότι επειδή υπάρχουν αυτές οι οδηγίες, τα χαρακτηριστικά πλέον αυτός ο αλγόριθμος του Resnick πάνω στην απλή ακτινογραφία, όταν μας υποψιάζει μια ακτινογραφία, την τραβάμε φωτογραφία και προχωρούμε, κάνουμε κάτι ή περιχογράφημα ή περιμένουμε, θέτουμε μια διάγνωση και περιμένουμε από τον ρευματολόγο, ο οποίος είναι ο καθήλυνα αρμόδιος, να μας απαντήσει σε κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα, γιατί αυτοί θα κάνουν όλο τον έλεγχο πλέον. Και από εκεί πλέον έχοντας το περιστατικό, δηλαδή προσπαθούμε να σας προσφέρουμε κάτι περιστατικό που είναι σίγουρο ότι είναι. Κάποια τα πιστοποιούμε τι είναι. Δεν μου λες κάτι, δεν μου λέτε, αυτή η πύκνωση, η οστική πύκνωση, η σκλήρυνση. Η σκλήρυνση. Είναι έβριμα δηλαδή της ψωριαστικής. Ναι, είναι έβριμα της ψωριαστικής. Είναι της ψωριαστικής και είναι και του συνδρόμου Ρέιτερ. Ναι, αυτό το βλέπω λογικότερο, ναι. Απλώς ότι η διαφορική διάγνωση είναι λίγο πιο χαρακτηριστική. Δηλαδή το σύνδρομο Ρέιτερ μιλάει συνήθως για άντρες. Είναι πιο συχνό για άντρες της ιδίας ηλικίας, δηλαδή πάντα συνοδεύεται με ουρυθρίτιδα. Αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ στο να διαφοροποιήσουμε. Μία ψωριαστική μπορεί να δούμε σε οποιαδήποτε ηλικία. Ωραία. Λοιπόν, να προχωράμε για να προλάβουμε να τα πούμε. Λοιπόν, ένας ασθενής 62 χρονών, κυρία, καπνίστρια, πονάνε τα χέρια της, πεσονάει περισσότερο το δεξί, δεν έχουμε άλλες κλινικές πληροφορίες. Έχουμε αυτές τις τρεις ακτινογραφίες, αυτή είναι σε μεγέθυνση, γιατί αλλιώς δεν θα φαινότανε. Και η διαφορική διάγνωση θα μπορούσε να έχει... Ναι. Είναι το φόρωση, τη ρευματοειδή αθρίτιδα, την ουρική και την ψωριαστική. Απλή οστεοαρθρίτιδα, δηλαδή οστεοαρθρίτιδα την έχεις βγάλει έξω εσύ την οστεοαρθρίτιδα. Ναι, γιατί είναι συμμετρικές ασθενώσεις. Αυτές οι δύο ακτινογραφίες έχουν κάτι χαρακτηριστικό το οποίο δεν το κάνει στο αρθρίτιδα. Είναι οι κύστες. Κυστικές αλλιώς δηλαδή. Δίκην τρυπανισμού. Οι κυστικές αλλιώς. Έτσι, τρυπανισμού σημαίνει ότι αφήνει αυτή τη λευκή γραμμή τη σκληρυντική γύρω-γύρω και αυτό μας το κάνει μία αθρίτιδα. Επίσης υπάρχει αυτό εδώ, στα μαλακά μόρια. Εδώ. Οπότε είναι ουρική δηλαδή. Αυτό εδώ λοιπόν είναι ένας τόφος και αυτό εδώ πέρα είναι μια ουρική. Του μαλακού ιστού, πιθανόν αποσχηματισμό τόφου που δεν φαίνεται ακόμα στην ακτινογραφία, στα μαλακά μόρια. Επομένως,
αυτό θα μας οδηγήσει αρκετά εύκολα στο να θεωρήσουμε ότι όντως πρόκειται για μια ουρική αθρέπη. Ουρική αθρέπη, μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Έχει ξαναγυρίσει στη μόδα στα νοσοκομεία να βλέπουμε με τους ρευματολόγους κυρίως. Ναι, έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με τα ρευματολογικά μας. Πραγματικά δηλαδή αναβιώνει η ακτινογραφία. Αλλά και με συναδέλφους απ' έξω που μας θέτουν τα συστατικά, τα οποία μπορούμε να δούμε. Ναι. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα σχόλιο, αν μου επιτρέπετε να κάνω κλείνοντας. Τον κύριο Τροβάπη δεν τον ακούω. Δεν ξέρω, πιστεύω είναι μαζί μας ακόμα. Δεν παρακολουθώ. Ένα σχόλιο. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω θερμότατα, διότι κατά κάποια λογική για μας αυτά θεωρούνται δύσκολα νερά, βαθιά, και βασιζόμαστε σε εσάς. Δεύτερον, θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική να υπάρχει η εξειδίκευση της ακτινολογίας στα οστά. Πρέπει να διατηρηθεί ζωντανή και η συμβατική ακόμα ακτινολογία είναι εξαιρετικά σημαντική. Εάν χαθεί αυτός ο κρίκος, πιστεύω ότι μπερδευόμαστε σε πολύπλοκες τεχνικές χωρίς να έχουμε ανάλογους κλινικούς γιατρούς, κλινικοεργαστηριακούς που να μας κάνουν. Επομένως, εμείς είμαστε τυχεροί με τον κύριο Μπαλτάκη και την κυρία Αλεξία. Ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Και θα μου επιτρέψετε να πω ότι εγώ ήμουν ευτυχής που κάποιος από τους ειδικευόμενους μου, ο οποίος έκανε το μεταπτυχιακό σε εσάς, ναι. Σήμερα την έχω τη μελήτρια και με βοηθάει πάρα πολύ η κυρία Ελένα Φώτη, ειδικά στις αθρίτιδες. Ναι. Και υπάρχει και μία πρόκληση στο αργότερα να κάνουμε κάποιο μάθημα αποκλειστικά με αθρίτιδες. Ακτινολογικό, μόνο σε ακτινολόγους. Αυτό θα ήταν πολύ ενδιαφέρον, ναι. Γιατί παραδείγματος το bone radiology είναι καλά με τις νέες τεχνικές. Τώρα έχει γίνει και εκτενέστατο, δεν μιλάμε πια μόνο συμβατική ακτινολογία. Ναι, καλό είναι να συνδυάζονται όλα μαζί για να φαίνεται πώς μπορεί η ακτινογραφία σε ενεργά. Πάλι ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια σας.